Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τους 1.300 έφτασαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί τον μήνα Μάρτιο. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Μαζί μας η Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Ήταν ο πρώτος μήνας ουσιαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο Μάρτιος και πράγματι έφερε αποτελέσματα. Καθώς ο αριθμός άρχισε περίπου να πιάνει τους στόχους που έχουν θέσει οι τράπεζες με την κυβέρνηση και με τους δανειστές για το έτος. Ο στόχος αυτός είναι μετακυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 18.000 ακινήτων. Στους στόχους που δημοσίευσε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται, όσον αφορά τη μείωση των κόκκινων δανείων, αναφέρεται ότι οι τράπεζες σχεδιάζουν μέσω των πληστηριασμών να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ ως το τέλος του 2019. Επομένως, είναι μια καλή εξέλιξη αυτή για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι υπό τον φόβο των πληστηριασμών οι φυλέτες, κυρίως οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα χρήματα, σπέβδουν να ρυθμίσουν. Ακόμη και όσοι ομιλούσαν όμως, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν γίνονταν πληστηριασμοί, βρίσκονται αντιμέτωποι λοιπόν με αυτή την απειλή. Επομένως, κάτι που το τραβάγανε και σου λένε άστο. Ακριβώς, ναι, και έρχονται και κάνουν συμφωνίες με τις τράπεζες. Οι τράπεζες από την πλευρά τους δίνουν κι αυτές, πιέζονται, που δεν το έκανα μέχρι τώρα, να δώσουν κάποια καρότα, δηλαδή ακόμα και μείωση κεφαλαίου σε όσους αποπληρώνουν συστηματικά και με συνέπεια το δάνειό τους. Επομένως, βλέπουμε το 20% με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου, περίπου των πληστηριασμών να αναβάλλονται την τελευταία στιγμή, επειδή οι φυλέτες πηγαίνουν και κάνουν κάποια συμφωνία με την τράπεζα. Το 40% των πληστηριασμών ήταν επιτυχής, το οποίο σημαίνει ότι άλλαξαν χέρια τα ακίνητα. Σημειώνουμε ότι πρόκειται για επιχειρηματικά ακίνητα για την ώρα, δηλαδή οι τράπεζες τουλάχιστον βγάζουν στο σφυρί επιχειρηματικά ακίνητα και όχι σπίτια καθημερινών ανθρώπων που έχουν, ναι, δηλαδή σε καμία περίπτωση πρώτη κατοικία, ούτως ή άλλως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προστατεύεται από τον νόμο Κατσέλη. Επομένως, κυρίως πρόκειται για επιχειρηματικά ακίνητα ή ακίνητα σπίτια μεγάλης αξίας. Δηλαδή, βλέπουμε πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, επαύλεις, βίλες. Αυτό προς το παρόν έχει βγει στην πλατφόρμα. Από τη μία, λοιπόν, ρυθμίζονται οι οφειλές, που είναι και ο στόχος, ας πούμε, όλων των πλευρών. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι αρχίζει να δημιουργείται μία αγορά ακινήτων, ένα ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων. Καθώς οι τράπεζες μας αναφέρουν ότι υπάρχει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον για τουριστική εκμετάλλευση από ξένα funds ή και τουριστικούς επιχειρηματίες της χώρας. Επομένως, αρχίζει και ζεσταίνεται η αγορά. Από την άλλη, υπάρχουν τα funds τα οποία αρχίζουν να ενδιαφέρονται και να κοιτάζουν πιο σοβαρά την Ελλάδα όσον αφορά την αγορά των πακέτων κόκκινων δανείων, γιατί βλέπουν ότι εφόσον έχουν πάρει μπρος οι πληστηριασμοί, ουσιαστικά οι εξασφαλίσεις, τα ακίνητα, στα στεγαστικά δάνεια και τα επιχειρηματικά, ρευστοποιούνται. Mm. Δηλαδή, υπάρχει μια αγορά που μπορούν να ρευστοποιήσουν αυτές τις εξασφαλίσεις. Επομένως, και οι τράπεζες που είναι υποχρεωμένες αναγκαστικά να πουλήσουν ένα μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων, ναι, με εξασφαλίσεις, πλέον θα μπορούν και αυτές να τα διαθέσουν στην αγορά. Και ήδη η Πειραιώς ετοιμάζεται εντός Απριλίου να κάνει την πρώτη πώληση πακέτου επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις μικρών επιχειρηματικών. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμα θετικό αυτής της εξέλιξης. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι οι δανειστές, ο Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο SSM, που παρακολουθεί τις τράπεζες εν μέσω και stress test, βλέπει κάποια πρόοδο. Ξέρουμε ότι η επίσπευση και η ομαλοποίηση των πληστηριασμών αποτελούν προαπαιτούμενο για να εκδημιευθεί το τελευταίο κομμάτι της δόσης για την τρίτη αξιολόγηση, ύψους ενός δις, το οποίο, επειδή τα στοιχεία είναι καλά, αναμένεται να εκδημιευθεί εντός Απριλίου.